Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών σε περίπου 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχους της χώρας. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε και στα αναδρομικά επισημένοντας ότι και οι κληρονόμοι θα λάβουν αυτό που τους αναλογεί. Τη Δευτέρα υπογράφηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο της πληρωμής των αναδρομικών στους συνταξιούχους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, τα αναδρομικά θα πληρωθούν τον Οκτώβριο στις ίδιες ημερομηνίες που οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν τις συντάξεις του Νοεμβρίου. Οι πληρωμές αναδρομικών και συντάξεων θα ξεκινήσουν στις 22 ή 23 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 29 Οκτωβρίου. Τα τελικά ποσά των αναδρομικών που αναμένεται να πάρουν οι συνταξιούχοι είναι έως 8.655 ευρώ οι συνταξιούχοι ταμείων 10 τραπεζών. Έως 6.711 ευρώ οι συνταξιούχοι δημοσίου που ανήκουν σε ειδικά μισθολόγια. Έως 4.694 ευρώ οι συνταξιούχοι του ΕΤΑ. Έως 4.684 ευρώ οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ. Έως 4.663 ευρώ οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Έως 3.950 ευρώ οι απόστρατοι. Έως 3.557 ευρώ οι πολιτικοί συνταξιούχοι δημοσίου. Έως 2.637 ευρώ οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ. Αυτή η διάταξη προβλέπει ότι για το συγκεκριμένο ενδεκάμινο κατά τη στοιχεία και με τον ιδιωτικό τομέα θα καταβληθούν και στο δημόσιο τομέα για τους συνταξιούχους τα αντίστοιχα ποσά των παρακρατήσεων του νόμου 4093 και αυτά τα χρήματα θα καταβληθούν εφάπαξ. Τώρα, τι προβλέπει η διάταξη, κύριε Αυτιά, το οποίο είναι και το επίμαχο σημείο των συζητήσεων το τελευταίο διάστημα? Τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα. Τα χρήματα αυτά είναι ανεκχώρητα. Ναι. Τα χρήματα αυτά είναι μη συμψηφιστέα, με οφειλές είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις περιφέρειες, τις ΟΤΑ πρώτου βαθμού, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στα χρήματα αυτά δεν παρακρατείται φορολογική, δεν υπάρχει φορολογική παρακράτηση και τα χρήματα αυτά θα φορολογηθούν ως εισόδημα από μισθωτές, ως εισόδημα μισθωτών τη χρονική στιγμή που πρέπει, δηλαδή του χρόνου. Αυτές είναι οι βασικές παραδοχές της διάταξης συγκεκριμένης και των εισοδημάτων των συγκεκριμένων. Η διάταξη συγκεκριμένη προβλέπει και προς τους ναυτικούς, ναι, να επιστραφεί το τμήμα εκείνο που δεν είχε περικοπεί με τον 4051, κατά τη στιχεία είχε περικοπεί με μία υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Το ποσό αυτό του 7% επιστρέφεται με αυτή τη διάταξη και στους ναυτικούς. Άρα και οι ναυτικοί θα πάρουν αναδρομικά, όχι μόνο του 4093, αλλά και της υπουργικής απόφασης που είχε κόψει το 7%.